Με τους ήχους της κριτικής λύρας και με μαντινάδες υποδέχτηκαν οι κάτοικοι τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Βρύσες, πρώτο σταθμό της περιοδίας του στα Χανιά. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έφτασε καταχειροκροτούμενος από τον συγκεντρωμένο κόσμο στην πλατεία του χωριού, όπου τον καλωσόρισαν κριτικοπούλες και τοπικά στελέχη του κόμματος. Και να κερδίσεις δυνατά με αυτοδυναμία. Πρόεδρε, από τη Σιτία ως τα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει και ο ψηλός από ψηλά τη βλέπει και δακρύζει. Βλέπει τον Κυριάκο, βλέπει και την τώρα πως άλλαξαν το χρώμα της και είναι γαλάζια τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους κατοίκους του Αποκόρωνα, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση του με τον τόπο, συνδέοντάς την με το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. 8 χρονών πιτσιρικάς τότε, με κρατούσε από το χέρι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την πρώτη φορά που πέρασα το φαράγγι της Σαμαριάς. Όλες αυτές είναι μνήμες τις οποίες κρατώ πολύ δυνατά μέσα μου και δεν μπορώ παρά να μην σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μπορέσαμε όλοι μαζί να κερδίσουμε το στοίχημα το οποίο σας ζήτησα να βάλουμε. Να κάνουμε όλη την Κρήτη γαλάζια. Το πετύχαμε, χάρη σε εσάς. Στη σύντομη ομιλία του υπογράμμισε πως μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης και επανέλαβε την ανάγκη σχηματισμού μιας ισχυρής αυτοδύναμης κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας, ενώ κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως το μόνο που κάνουν είναι να ερίζουν για το ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής της κεντροαριστερής πολυκατοικίας. Εμείς τους λέμε ξεκάθαρα εδώ από την Κρήτη ότι αυτή η αναμέτρηση εμάς δεν μας ενδιαφέρει, διότι οι πολίτες ψηφίζουν για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Ψηφίζουν για πρωθυπουργό και όχι για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο λαός της Κρήτης, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρισε την πλάτη στην τοξικότητα, στη χυδαιότητα και το μίσος, αφήνοντας αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνιζε πως το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου ήταν επιβράβευση όσων έγιναν και έκφραση εμπιστοσύνης για να γίνουν ακόμη περισσότερα την επόμενη τετραετία, ενώ έθεσε έναν επιπλέον στόχο για την εκλογική περιφέρεια Χανίων. Θέλω να σας ζητήσω να βάλουμε μαζί ένα ακόμα στοίχημα. Θα βγάλουμε 4 βουλευτές στα Χανιά. Και καταλαβαίνετε γιατί αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία και μπορούμε να το πετύχουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτήν την πολύ μεγάλη εκλογική νίκη της 21ης Μαΐου. Συνεχίζοντας την περιοδία του στα Χανιά, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε ως ενδιάμεσο σταθμό τον Πλατανιά, όπου περπάτησε στον κεντρικό δρόμο, συνομίλησε με καταστηματάρχες και δεν αρνήθηκε τα παραδοσιακά κεράσματα με τσιγκουδιά. Άντε, στην υγειά μας! Και ένα νεράκι καλό, είναι καλό. Από το Καστέλι Κισάμου, περιοχή που η Νέα Δημοκρατία έλαβε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της στις προηγούμενες κάλπες, έβαλε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά και επανέλαβε την ανάγκη να μην υπάρξει εφησυχασμός. Εδώ δεν είναι σκορ του αγώνα, το οποίο το κρατάμε για τη ρεβάνς. Εδώ ξεκινάνε όλα από την αρχή, οι κάλπες είναι άδειες, πρέπει να ξαναγεμίσουν. Δεν δικαιολογείται κανείς εφησυχασμός, δεν θέλω να ακούω κουβέντα, έχουμε κερδίσει σίγουρα, άρα πάμε για άλλα. Θα πρέπει να επανεπιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο έργο παράκαμψης της Κισάμου, διαβεβαιώνοντας ότι θα προχωρήσει την επόμενη τετραετία, ενώ τόνισε την ανάγκη προστασίας του Μπάλου, του Ελαφωνησίου και των Φαλασάρνων. Η σωστή διαχείριση αυτών των περιοχών δεν συμβαδίζει με την υπερεκμετάλλευση και με το χτίσιμο μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων σε περιοχές απόλυτης προστασίας. Η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Κρήτη άρχισε το πρωί από το πέραμα Μυλοποτάμου, όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Ο ίδιος μάλιστα με χαλαρή διάθεση μετέφερε μία από τις μαντινάδες που άκουσε προσερχόμενος. Ένας καλός φίλος μου είπε μία ωραία μαντινάδα. Σήμερα όλοι οι ψηφοφόροι σου εδώ σε καμαρώνουν και αυτοί που δεν σε ψήφισαν ίσως το μετανιώνουν. Από το πέραμα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην έναρξη κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, ενώ μίλησε για στοχευμένα μέτρα στήριξης της ποιοτικής κτηνοτροφίας.